Σε συνεργασία με εκπροσώπους συνδέσμων καταναλωτών και επαγγελματικών ομάδων καθορίστηκε για πρώτη φορά το κόστος για το Σαρακοστιανό τραπέζι, το οποίο κατέγραψε το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Εμπορίου. Όπως ανέφερε στον Αντένα ο ανώτερος λειτουργός της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή Μάριος Δρουσώτης, οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν σε έλεγχο κοινών προϊόντων τα οποία απολούνται σε μεγάλες και μικρές υπεραγορές και φρουταρίες, ώστε τα αποτελέσματα να αποτελούν τη βάση σύγκρισης τιμών τις επόμενες χρονιές. Δηλαδή η καινοτομία που υπάρχει είναι ότι τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται στο παρατηρητήριο τιμών είναι κοινά αποδεκτά από τα ενδιαφερομένα οργανωμένα σύνορα. Όπως ανέφερε ο κύριος Δρουσώτης, από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας έχουν μειωμένες τιμές σε μεγάλες και μικρές υπεραγορές, ωστόσο λαχανικά και φρούτα πολλούνται φθηνότερα σε φρουταρίες. Ενδεικτικά, οι τιμές των νηστίσιμων εδεσμάτων σε μεγάλες υπεραγορές έχουν ως εξής: Κυπριακός παραδοσιακός χαλβάς από 1,75 € έως 2,56 €. Ελληνικός παραδοσιακός χαλβάς από 3,85 € έως 5,71 €. Ταχυνοσαλάτα από 1,05 € έως 1,75 €. Ταραμοσαλάτα από 85 € έως 1,75 €. Καλαμάρι από 7,95 € έως 14,99 €. Χταπόδια από 8,95 € έως 15,50 €. Σουπιές από 7,95 € έως 14,70 €. Λαγάνα από 75 € έως 2 €, ταχυνόπιτα από 1 έως 2 €, παντζάρια από 75 € έως 1,49 € και πατάτες φρέσκες από 35 € έως 69 €. Οι φρουταρίες υπερτερούν αισθητά των μεγάλων και μικρών υπεραγορών και οι μεγάλες και μικρές υπεραγορές υπερτερούν ανάλογα με την κατηγορία, ελαφρά φθηνότερα μια κατηγορία από την άλλη. Ο κύριος Δρουσώτης συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο καταναλωτικό κοινό σε ό,τι αφορά την επιλογή θαλασσινών, καθώς εάν δεν είναι κατάλληλα συντηρημένα, ελοχεύουν κίνδυνοι για την υγεία.